Να σου δώσω ένα φιλί. Ήρθα λίγο για μια αγκαλιά σήμερα εδώ. Είστε πολύ ήσυχα. Στην εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη. Φύγανε οι πολιτικοί γι' αυτό. Φύγανε οι πολιτικοί και. Δεν ενοχλώ. Τι να ενοχλήσεις, είναι ενοχλήσεις. Χθες βγήκα από το κοντρόλ. Λέω σήμερα θα πάω στον Γιώργο για μια αγκαλιά. Θέλω λίγο να βγούμε προς τα έξω. Τι θέματα έχουμε σήμερα για πέρα. Λοιπόν, αν σήμερα. Μπορώ να βοηθήσω κι εγώ. Αν γιατί θέλει... υπάρχει ένα θέμα. Ναι, ναι. Το οποίο έχει σχέση και με αυτά τα οποία ασχολείται αυτή εδώ η εκπομπή. Δηλαδή. Ζυγκολό λόγω ανεργίας. Μάλιστα. Η κρίση δημιουργεί επαγγέλματα. Μάλιστα. 150 ευρώ λέει είναι η ταρήφα στο ραντεβού μέσω του ίντερνετ. Κόβει απόδειξη όμως. Δεν ξέρω. Αυτό είναι το θέμα που απασχόλησε αυτή εδώ την εκπομπή. Γιατί πρέπει να πατάξουμε τη φοροδιαφυγή. Τώρα και να το πω μάλλον με προφορά πρωθυπουργού. Να το πω. Φοροδιαφυγή. Στο ρο. Το ρο. Περίμενε να σου πω, αν θέλεις μπορείς να αρχίσεις σήμερα στην εκπομπή. Ναι. Η Αργυρούλα θα μας κάνει ωραίο μοσχαράκι ρολό με μοτσαρέλα μέσα και πολύ ωραία ψητά λαχανικά και προσούτο. Η Λίτσα θα μας πει για ένα θέμα επικοινωνίας, γιατί ξέρεις ο Ερμής τώρα. Τι ζωή είναι ανάδρομος. Κάτι κάνει ο Ερμής με την εγώ επικοινωνία. Εγώ είμαι υδροχός. Σαν και εμένα. Είναι καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Δόξα τω Θεώ. Σκίζει με τα νούμερα τη τηλεθέαση. Πα πάρα πολύ το καλά. Παλεύουμε, το παλεύουμε. Αν και περίμενα ότι... Έχουμε καλό LinkedIn. Ναι, αν... ναι, καλά. Όχι, καλά πάμε κι εμεί, δόξα τω Θεώ. Αυτό. Περίμενα η ψυχαγωγία να δεχτεί πίεση από την ενημέρωση. Φέτος. Και αν και έχει γερή ενημέρωση απέναντί σου, εσύ τα πα μια χαρά. Τα πάτε μια χαρά. Το γιατί παλεύουμε. Η κάθε τηλεόραση. Μέρα. Τι, πώς είναι το μοσχαράκι? Το μοσχαράκι είναι ρολό. Ναι, θα δεσμευτεί για κάτι. Τι, να σου φέρω να κάτι. Μην το κάνει ρολό να το πα στο σπίτι, να μου το φέρει ρολό σε μένα. Να αρχίσει και να σε τρατάρουμε. Περίμενε, ναι. Πού είναι? Δεν μπορώ να σου πω. Γιατί? Έχει πάει να δει τα παιδιά μου, μωρέ. Έχει πάει να δει τα παιδιά μου. Πήγε στην Αγγλία και έκανε για μισθά. Χαρήκαν όμως. Α, έχω να σου δώσω και μια είδηση. Ε. Θα γίνει μεγαλύτερη οικογένεια. Δεν έγκυο η γυναίκα μου. Περιμένετε κι άλλο. Ναι, ναι, κι άλλο γονάκι. Αλήθεια. Και θέλω να είναι κοριτσάκι. Με το καλό. Αλλά μα είμαστε. Με το καλό, με το καλό. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Και δηλαδή σκοτωνώ. Μα να είναι κοριτσάκι, Παναγία μου. Θα τρελαθεί άμα είναι κοριτσάκι. Ναι, ναι, ναι. Για πες μου τι άλλο έχουμε λοιπόν. Λοιπόν, θα μάθουμε μετά από τη Λίτσα, θα μάθουμε πώς μπορούμε με ξύλα από τη θάλασσα να φτιάξουμε φωτιστικά και τραπέζια μόνοι μας. Στο σπίτι. Πήγα από μόνες μας. Αν θέλεις, εγώ φίλος είμαι. Με ένα τάκ θα γίνει πιο λαμπερή η επιδερμίδα μας. Που εσύ δεν έχεις πρόβλημα γιατί από τις 4 που ξυπνάς. Όχι, εμένα σκούκλος. Είναι λαμπερή η επιδερμίδα. Πρέπει να έρθεις μια μέρα να μας δείξεις το μυστικό φροντίσει... ομορφιάς. Ναι, να σου πω. Για τη λαμπερή επιδερμίδα να καλείς πολιτικούς. Μάλιστα. Θα σου πέσουν τα μαλλιά που έχεις. Εμένα μου πέσανε τα μαλλιά από τότε που άρχισα να καλώ πολιτικούς. Κάτι κάνεις όμως. Έχεις ωραία επιδερμίδα. Ναι. Είμαι και νέος άνθρωπος, εντάξει, ναι. Εμένα με ανανεώνει η ίδια η δουλειά. Με ανανεώνει η ίδια η δουλειά. Δουλεύουμε πολλές ώρες την ημέρα και αγαπάμε πάρα πολύ αυτό που κάνουμε. Σκυλάκι έχετε. Έχω. Λοιπόν, σήμερα θα συνδεθούμε με τη Τζέννη και τη Μαντό. Τη Τζέννη και τη Μαντό τις έχεις δει. Τη Μελιτά και τη Γαστερά του. Και την Τζέννη έχω δει και τη Μαντώ. Ωραία, χαίρομαι. Σήμερα λοιπόν θα τη. Τώρα ζούμε. Είναι και κορίτσια που δεν μπορεί να μην τα δει. Δηλαδή και να μην θέλει να τα δει, τα βλέπει. Σε απευθεία. Έχω εγώ την πάγια εδώ, αλλά εντάξει, έχει και εσύ. Γεια σου, πάγια. Σε απευθεία σύνδεση ναι. Θα μα δείξουν. Ναι. Υπάρχει, λέει, ένα σχολείο για σκυλιά, σχολικό. Πισίνα. Εδώ έρχεται σχολεία σχολικό. Για παιδιά και ανοίγουν σχολεία για σκυλιά. Πάει το σχολικό και παίρνει τα σκυλιά από τα σπίτια και τα πηγαίνει στο σχολείο. Έλα, ρε φέι, τώρα, αλήθεια σου λέω. Δηλαδή και ποιο έχει τη δυνατότητα να στείλει σχολικό τώρα το σχολείο. Τώρα μου χαλάσει το θέμα που θέλω να το βγάλω. Μάρε, παιδί μου, με συγχωρείς πάρα πολύ. Δηλαδή, παίρνει το σχολικό για το σκυλί από το σπίτι και το παίρνει και θες αυτή την εκπομπή να το πει. Ναι! Δηλαδή, και εγώ τι θες να χαρώ τώρα. Που έρχεται το σχολικό για σκύλους. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Υπάρχουν και σιδεράκια για σκύλους, αυτό το ήξερε. Τι έχουνε? Σιδεράκια για σκύλους. Οι μισοί Έλληνες είναι με τα σιδεράκια ήδη. Δεν έχουν να πληρώσουν τον έμφυα και εσύ μου λες ότι θα βάλουμε σιδεράκια στο σκύλο. Εγώ αυτοί τα κάνουνε. Δηλαδή, τι να πάω να κοιτάξω όταν δω ένα σκυλάκι που έχουμε αν έχει ορθοδοντικό πρόβλημα. Έλα, Χριστέ και εδώ ξέρεις τι γινόταν με τον άλλο. Άσε, κόψω του Μητσοτάκη το ΕΚΑΣ. Του το κόψανε, παιδί μου. Βγάλαμε ένα Μητσοτάκη που του κόψανε το ΕΚΑΣ. Και πήραμε τηλέφωνο του αρμόδιου και είπε να αλλάξει επώνυμο. Μάλιστα. Και να το λένε πώς. Ένας άλλος έχει χωρίσει από το 86, ναι. Αλλά είναι σε διάσταση. Και του κόψανε τη σύνταξη. Και λέει πώς θα την ξαναπάρω. Λέει πρέπει να βγάλεις διαζύγιο. Τώρα κακός που το είπα αυτό. Πας για σύνταξη. Θα πάω σε διαφημίσεις καλύτερα. Γι' αυτό σου λέω, μ' αρχίσω δεν τελειώνω. Αγάπη μου, γλυκιά. Καλή δουλειά, καλή δουλειά. Καλή δουλειά. Το ρολό, το μοσχάρι. Φιλάκια, πάω στο πλατό. Και θέλω το τηλέφωνο για το σκυλάκι. παίρνει και συνοδού σκύλων. Θέλω να στείλω την πεθερά μου.